Νοσταλγούν την πατρίδα τους, όμως τα παιχνίδια της μοίρας αλλά και η μάχη για την επιβίωση τους οδήγησαν από νεαρή ηλικία στο νησί μας, όπου καθημερινά επιδίδονται στο κυνήγι του μεροκάματου. Όπως ο Βλαντιμίρ, ο οποίος διαμένει στο Ηράκλειο τα τελευταία 28 χρόνια. Δηλαδή από πέρυσι με φέτος, με προπέρυσι, έχει αρχίσει και ανοίγει η δουλειά. Εντάξει, ό,τι έρχεται μπροστά. Τη ζωή πρέπει να τη ζήσεις όπως έρχεται. Σας αρέσει το Ηράκλειο? Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή μας αρέσει, αλλά δεν μας αρέσει αυτό που είναι. Δρόμος δεν έχει. Το πρώτο. Βρωμιάς παντού. Ο ίδιος εξασφαλίζει μεροκάματα ασέλειας και σε εργασίες συντήρησης σε ξενοδοχεία, ενώ εκτιμά ότι από το νέο έτος θα υπάρξει αυξητική τάση φυγής αλλοδαπών προς τη Γερμανία. Για λεφτά. Και εγώ άμα παίρνω 50 ευρώ εδώ και θα πάρω 100 στη Γερμανία, έτσι θα πάω. Αλλά η πατρίδα σας τελικά ποια είναι? Ούτε ξέρω. Από το 1995 ο Κάστριοτ βρίσκεται και εργάζεται στο Ηράκλειο και όπως υποστηρίζει, άνοιξαν δουλειές τα τελευταία χρόνια στο τουριστικό και ξενοδοχειακό τομέα στο νησί μας. Εγώ παίρνω 40-45 και πάνε και με 30, μην νομίζεις, κυνηγάνε. Συγγενικά του πρόσωπα βρίσκονται στη Γαλλία και ελπίζει να τα ξανασυναντήσει στα τέλη του 2019. Ενώ όνειρο έστω και μακρινό και τον Κάστριοτ είναι να επιστρέψει στα Τύρανα. Και στη Γαλλία πήγα εγώ 4 μήνες. Δεν υπάρχει πόλη σαν το Τύρανα. Θα πας να βλέψει ο δρόμος. Και θα γυρίσω στον τόπο το δικό μου. Είμαι μια καρά, το σπίτι τον έχω. Σχετικά ικανοποιημένος από τη ζωή του στο Ηράκλειο είναι και ο Αλτίν, πατέρας τριών παιδιών, ο οποίος εργάζεται σε εταιρεία. Άμα δεν μου άρεσε, θα ήμουν ακόμα εδώ. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι θέλουν τον τόπο του, αλλά εξ ανάγκης και οι θεοί πείθονται, που λένε. Έχω συνηθίσει εδώ, και άμα πάω πάνω αρρωσταίνω. Όπως μας αναφέρει, η δουλειά και οι σπουδές των παιδιών του θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για το τόπο διαμονής τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να είμαστε πίσω από τα παιδιά. Τι εύχεσαι για τον νέο χρόνο? Την υγειά μας. Και εννοείται ότι να έχουμε ανθρωπιά. Εν τω μεταξύ, σε 32.535 ανέρχονται οι νόμιμοι αλλοδαποί με άδεια διαμονής σε ισχύ σε όλο το νησί. Το 38% διαμένει στο νομό Ηρακλείου. Οι Αλβανοί είναι σχεδόν το 68% των νόμιμων αλλοδαπών, ενώ μετά τους Αλβανούς έπονται Ρώσοι, Ουκρανοί, Ινδοί, Γεωργιανοί, Σύριοι, Πακιστανοί, Μολδαβοί, Σέρβοι και Κινέζοι, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Σκέφτεστε να πάτε κάπου αλλού, σε άλλη χώρα? Όχι. Εδώ παίρνουμε μια χαρά, έτσι. Μεροκάματα σε αγροτικές εργασίες εξασφαλίζει και ο Ιμπραήμ από το Πακιστάν, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο τα τελευταία 8 χρόνια. Πιο καλά είμαστε από το Πακιστάν, ζωή εδώ. Ραντίζουμε ελιές, πριν δουλεύω κάπου θερμοκήπιο. Θα μένουμε χωριό. Πάω καφέ νιό, έψουμε με μια καφέ, κάνουμε λίγο παρέα, τέτοια. Ποιο χωριό μένετε? Με Κουνάβους. Όπως αναφέρει ο Ιμπραήμ, παρά την κρίση υπάρχουν μεροκάματα σε αλιές και θερμοκήπια, με τον ίδιο να συγκεντρώνει χρήματα και να επιστρέψει στο μέλλον στο Πακιστάν, όπου οι συνθήκες διαβίωσης παραμένουν δραματικές. Μόνο πρόβλημα εμείς έχουμε, δεν έχω ρεύμα. 24 η ώρα, 5 η ώρα έχει μόνο ρεύμα. Αυτό έχει πιο πολύ πρόβλημα, ναι.